Μετά τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, με κοινό χαρακτηριστικό τις θεαματικές παραλίες, ήρθε η ώρα να δούμε τον νομό Ηρακλείου που φημίζεται για την πλούσια ιστορία. Μπορεί να μην έχει τη φυσική ομορφιά των δύο δυτικών νομών, αλλά όπως σε κάθε νομό της Κρήτης αξίζει να αφιερώσει αρκετές ημέρες. Η περιήγηση στον νομό Ηρακλείου ξεκινάει από το νοτιότερο σημείο του νησιού. Ο 80 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Ηρακλείου βρίσκεται η παραλία Γεωφάραγκο. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται είτε με καράβι είτε με πεζοπορία καθώς η περιοχή είναι δύσβατη. Αν επιλέξεις να την επισκεφτείς με τα πόδια, τότε θα ακολουθείς τον δρόμο προς τη Μονή Οδηγήτριας. Αμέσως μετά υπάρχουν οι κατατοπιστικές ταμπέλες. Τα τελευταία περίπου 3 χιλιόμετρα της διαδρομής γίνονται σε βατό χωματόδρομο και καταλήγουν σε ένα χώρο στάθμευσης. Από εκεί ξεκινάει το μονοπάτι στο Φαράγγι των Αγίων, όπου μετά από 30 λεπτά χαλαρού βαδίσματος καταλήγει στην παραλία. Το όνομα του Φαρακιού οφείλεται στους ερημίτες που ασκέτευαν στην περιοχή και είχαν δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα ασκητικά κέντρα στην Ελλάδα από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Σύμφωνα με το θρύλο, εδώ ασκέτευαν 300 μοναχοί και δεν είχαν καμία επικοινωνία μεταξύ τους. Βρισκόντουσαν μόνο μία φορά το χρόνο στην Ανάσταση για να μετρήσουν πόσοι έχουν πεθάνει. Η σπηλιά στην οποία μαζεύονταν ονομάζεται Γουμενόσπυλο και βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου. Η παραλία που είναι αρκετά μεγάλη σε μήκος έχει ψηλό βοτσαλάκι και σχετικά βαθιά νερά. Φυσικά το εντυπωσιακό σκηνικό το έχουν δημιουργήσει κάθετοι βράχοι του Φαραγγιού, στους οποίους πολύ συχνά θα δείτε ανθρώπους να αναρριχώνται. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν φυσούν νοτιάδες γιατί δημιουργούνται έντονοι κυματισμοί. Λίγο πιο βόρεια, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχει σε υψόμετρο 250 μέτρων η Μονή της Οδηγήτριας. Η Μονή ιδρύθηκε το 14ο αιώνα και πλέον αριθμεί 6 μοναχούς. Το μοναστήρι είναι από τα ιστορικότερα στην Κρήτη και διαθέτει μια τεράστια περιουσία, με πολλά εξαρτήματα και τεράστιες εκτάσεις γης στα αστερούσια όρη. Πέρα από μονή, λειτουργεί και ως μουσείο. Στο χώρο υπάρχουν αίθουσες που δίνουν στον επισκέπτη να καταλάβει πώς ζούσαν οι μοναχοί στο παρελθόν. Εδώ στα σύνορα με τον νομό Ρεθύμνου υπάρχει και η εξακουστή παραλία Μάταλα. Για πολλά χρόνια υπήρξε ψαροχώρη, ενώ τη δεκαετία του 60 και του 70 έγινε γνωστή ως τόπος διαμονής των χίπης.
Η αμμουδερή παραλία έχει μήκος 300 μέτρων και είναι πλήρως οργανωμένη. Πέρα από μία επίσκεψη για μπάνιο, αποτελεί ιδανικό σημείο για να δεις το ηλιοβασίλεμα. Στη μία πλευρά της παραλίας υπάρχουν τεχνητές σπηλιές που λαξεύτηκαν στο βράχο. Λέγεται ότι ήταν τάφοι, αλλά ορισμένοι αναφέρουν λόγω της διαρρύθμισης ότι για ένα διάστημα κατοικήθηκαν. Στην άλλη πλευρά της παραλίας υπάρχουν μαγαζιά όλων των ειδών που στην πλειονότητά τους εκπέμπουν χαλαρή διάθεση. Ένα σίγουρα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οικισμού είναι οι ζωγραφιές που υπάρχουν στους δρόμους. Συνεχίζουμε 11 χιλιόμετρα πιο βόρεια για να δούμε τον πρώτο από τους δύο αρχαιολογικούς χώρους για σήμερα, αυτόν της Φεστού. Τα ερείπια της πόλης βρίσκονται σε χαμηλό λόφο στην πεδιάδα της Μεσαράς με εντυπωσιακή θέα στην τριγύρω περιοχή. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ανακτορικό κέντρο μετά το παλάτι της Κνωσού, καθώς καταλαμβάνει έκταση 18 στρεμμάτων. Η κατοίκηση στη Φεστό αρχίζει από τα νεολιθικά χρόνια και συνεχίζεται μέχρι την ίδρυση και εδραίωση των Μινωικών Ανακτόρων το 15ο αιώνα π.Χ. Μετά και την καταστροφή του 1450 πιθανόν από σεισμό, η Φεστός αναστηλώθηκε, έκοψε δικό της νόμισμα και επανήλθε στην ακμάζουσα κατάστασή της. Αυτό διήρκησε ως τον 1ο αιώνα π.Χ. όταν καταστράφηκε από τη γειτονική Γόρτινα, η οποία έγινε κατά τη Ρωμαιοκρατία και η νέα πρωτεύουσα όλης της Κρήτης. Το πιο δημοφιλές έκθεμα που βρέθηκε είναι ο δίσκος της Φεστού και αποτελεί ένα από τα γνωστότερα μυστήρια της αρχαιολογίας, αφού ο σκοπός της κατασκευής του παραμένει άγνωστος. Άγνωστο είναι μέχρι σήμερα και το νόημα των αναγραφόμενων σε αυτό. Πλέον εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Από τη δυτική πλευρά του νομού μεταφερόμαστε στην Ανατολική. Στα σύνορα μεταξύ νομού Ηρακλείου και Λασιθίου βρίσκεται ένα από τα πιο τουριστικά μέρη στο νησί, το σπήλαιο Δικταίο Άντρο. Γεωγραφικά βρίσκεται στο νομό Λασιθίου, αλλά επειδή βρίσκεται πιο κοντά στα σημεία του νομού Ηρακλείου θα το προβάλλουμε τώρα. Το επιβλητικό σπήλαιο που ονομάζεται αλλιώς και σπήλαιο του Δία βρίσκεται πάνω από το χωριό Ψυχρό του Οροπηδίου Λασιθίου σε υψόμετρο 1025 μέτρων. Στο Ψυχρό υπάρχει άνετος χώρος στάθμευσης με πολλά εστιατόρια από το οποίο ξεκινάει το μονοπάτι για το σπήλαιο. Η διάρκεια της ανάβασης είναι περίπου 15 λεπτά. Το σπήλαιο έχει έκταση 2.200 τετραγωνικών μέτρων και είναι επισκέψιμο. Το συνολικό μήκος της τουριστικής διαδρομής είναι 250 μέτρα. Στο εσωτερικό του υπάρχει πλούσιος διάκοσμος σταλακτιτών και σταλαγμητών και μία όμορφη λίμνη. Λίγο πιο βόρεια και κατευθυνόμενοι στο χωριό Σφενδύλη, συναντήσαμε ένα άλλο ορεινό χωριό, το Κράσι. Εδώ περνούσε πολλά από τα καλοκαίρια του ο συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. Το μεγάλο ξιοθέατρο του χωριού, που απαριθμεί σχεδόν 150 κατοίκους, είναι τρεις αιωνόβιοι πλάτανοι που υπάρχουν στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ο ένας εξ αυτών θεωρείται ότι είναι ο γυραιότερος στον κόσμο, χωρίς βέβαια να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ηλικία του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει ξεπεράσει τη μία χιλιετία.
Η ριζική περίμετρος του δέντρου φτάνει τα 24 μέτρα και το καθιστά μέσα στα 5 μεγαλύτερα δέντρα στην Ευρώπη, ενώ από το 2011 και μετά χαρακτηρίζεται διατηρηταίο μνημείο της φύσης ύστερα από προεδρικό διάταγμα. Ένας άλλος λόγος που φημίζεται το κράσι είναι οι βρύσες που αποτελούν από τα ωραιότερα συγκροτήματα ίδρυυσης στην Κρήτη. Δέκα χιλιόμετρα πιο ανατολικά συναντάμε το φράγμα Ποσελέμη που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα της χώρας και την πιο ακριβή επένδυση πάνω στην Κρήτη, με κόστος 230 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή που κατασκευάστηκε το φράγμα Ποσελέμη απαλωτριώθηκε και οι κάτοικοι του οικισμού Σφενδύλη αποζημιώθηκαν για τις περιουσίες τους και εγκατέλειψαν τον οικισμό. Φυσικά, όταν μιλάμε για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που έχουν περάσει όλη τους τη ζωή εκεί, η αποζημίωση είναι σχετική. Τη σημερινή εποχή το συγκεκριμένο φράγμα υδροδοτεί τις πόλεις του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου, καλύπτοντας τις ανάγκες 264.000 κατοίκων. Ανεβαίνοντας προς την πόλη του Ηρακλείου, 5 χιλιόμετρα πιο έξω βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού. Η Κνωσός, το σημαντικότερο κέντρο του μινωικού πολιτισμού από τους πλέον μεγαλειώδεις ανθρώπινης ιστορίας, είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο χαρακτηριστικός μινωικός αρχαιολογικός χώρος που ανακαλύφθηκε ποτέ στην Κρήτη. Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν το 1878 από τον Ηρακλείο Τιμήνωα Καλοκαιρινό. Ακολούθησαν οι ανασκαφές που διεξήγαγε ο Άγγλος Σερ Άρθουρ Εύανς για περίπου 30 χρόνια και που αποκάλυψαν ολόκληρο το ανάκτορο. Εντύπωση προκαλούν η ποικιλία των δομικών υλικών, τα χρωματιστά κονιάματα και οι τοιχογραφίες που κοσμούν δωμάτια και διαδρόμους. Τις υψηλές τεχνικές γνώσεις των Μινωητών επιβεβαιώνουν πρωτότυπες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές επινοήσεις, όπως η φωταγωγή και τα πολύθυρα, η χρήση δοκαριών για ενίσχυση της τοιχοποίησης, καθώς και το σύνδετο αποχετευτικό και υδρευτικό δίκτυο. Φτάνουμε στην πόλη του Ηρακλείου που εξαιτίας της έλλειψης χρόνου δεν προλάβαμε να δούμε αρκετά πράγματα. Το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και διαθέτει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο και το μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού. Επίσης, αποτελεί ένα από τους πιο πολυπληθείς δήμους της Ελλάδας με 200.000 κατοίκους. Σε αντίθεση με τα Χανιά και το Ρέθινο που διατήρησαν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, το Ηράκλειο έχει μετατραπεί σε μια άναρχα δομημένη πόλη πλεγμένη στο τσιμέντο.
Μερικά σημεία που έχουν μείνει αναλύωτα και αξίζει να επισκεφθείς είναι το Ενετικό Λιμάνι με τον εντυπωσιακό λιμένο βραχίωνα μήκος 2 χιλιόμετρων. Φυσικά πρέπει να επισκεφθείς τις όμορφες κρίνες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης, αλλά και τα τείχη που προσφέρουν μια πανοραμική θέα της πόλης. Επιπλέον, στο ψηλότερο σημείο των τυχών και συγκεκριμένα στον προμαχώνα Μαρτινέγκο, κηδεύτηκε ο διάσημος συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. Στον τάφο του είναι γραμμένη και η διάσημη φράση. Στο Ηράκλειο υπάρχει ένα από τα καλύτερα μουσεία της χώρας και ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου διαθέτει 27 αίθουσες και αν κάποιος θέλει όντως να δει το μεγαλύτερο μέρος του μουσείου, θα πρέπει να αφιερώσει πάνω από 5 ώρες. Τα εκθέματα του μουσείου περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις περιόδους της κρητικής προϊστορίας και ιστορίας και καλύπτουν περίπου 5.500 χρόνια, από την ελληνική εποχή μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Κυρίαρχη θέση στις συλλογές του μουσείου κατέχουν τα μοναδικά αριστουργήματα της μινωικής τέχνης. Συνοπτικά, αν βρεθεί στο Ηράκλειο, δεν πρέπει να παραλείψεις μία επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Επίσης, αν έχεις αμάξι, τότε σίγουρα πρέπει να κατέβεις στα Μάταλα και στο Αγιοφάρακο. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε τον ανατολικότερο νομό της Κρήτης που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους άλλους τρεις. Γι' αυτό, αν θες να σου έρθει ειδοποίηση, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι.